εδώ. Έχω κάνει αρκετέ παρουσιάσει για το βιβλίο του φέτο, αλλά αυτή είναι πιο συγκινητική για μένα, γιατί είναι ο τόπο μου, είναι το χωριό. Είναι άνθρωποι δικοί μου κάτω, είστε όλοι δικοί απρόσωπα και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη και συγκινημένη γι' αυτό. Σα ευχαριστώ πολύ. Μαζί μου έχω και τη Σοφία, τη μικρή μα δημοσιογράφο, η οποία θα μα βοηθήσει στην παρουσία του βιβλίου. Θα σα πούμε πέντε πράγματα για το πώ γράφτηκε, πώ έγινε, πώ δημιουργήθηκε. Και μετά, μια πρόσφατη παιδάκια μαζί μου, θα πούμε και κάποια πράγματα για του πλανήτε, τα στέλια. Θα ταξιδέψουμε λοιπόν στο διάστημα όλοι μα. Έτσι, να ξεκινήσουμε. Τέλεια. Πάει να ξεκινήσει λίγο το φόντο μαζί με τον Αμπελέο, την κυρία Φινάντα Ναβάρα. Είναι μια συναρπαστική αστρονομική περιπέτεια, ένα ταξίδι στο διάστημα και όχι μόνο. Οι ήρωες του βιβλίου μας είναι ο Άρης ο Αρίσταχος και οι αδερφές του η Αθηνά και η Πολύνη. Δεν προέκυψε η ηχεία.
επίσης όταν ένας χαρακτήρας που είναι πολύ ωραίο γιατί έχει πολύ γέλιο είναι η γιαγιά. Η γιαγιά στην αρχή την βάφτισα Χρυσάνθη. Η Αθηνά διαβάζοντα το όνομα Χρυσάνθη, και κάθε φορά που το βλέπω το όνομα μου, δεν είναι διευθύντρια που δεν την πόνευε, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Έτσι τα αλλάξαμε την πορεία. Την κάνει η γιαγιά Στέλλα, η γιαγιά Στέλλα, γιατί Στέλλα στα λατινικά σημαίνει Αστέλ. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας ήρωας του βιβλίου? Πολύ καλή ερώτηση. Ο αγαπημένος μας ήρωας του βιβλίου ήταν βέβαια ο Άρης, ο οποίος είναι το πρωταγωνιστή του βιβλίου. Αλλά αυτή που αγαπούσαν περισσότερο και οι δύο ήταν η γιαγιά. Διότι η γιαγιά είναι μια πολύ ωραία γιαγιά. Πώς έγινε η εικονογράφηση του βιβλίου? Η εικονογράφηση του βιβλίου, μάλιστα, από τη στιγμή που το γράψαμε το βιβλίο, το στείλαμε σε κάποιους συγγραφείς. Την περίοδο της καραντίνας δεν λειτουργούσε τίποτα από τους εκδοτικούς οίκους και τα οδηγούρια, οπότε έμεινε στην άκρη. Αφού τελείωσε όλη αυτή η ιστορία, το ξαναστείλαμε σε κάποιους άλλους. Και μας απάντησε να ξεντώσει ελκυστής, το οποίο είναι θεσσαλονικιώτικος οδηγικός οίκος. Ο οποίος μας πρότεινε και κάποιους εικονογράφους. Είδαμε δουλειές τους, αποφασίσαμε και καταλήξαμε στην κυρία Μιλή Μακάδου, η οποία είναι Ελληνίδα εικονογράφος που πήγε εργάτη στο Λονδίνο τα τελευταία 10 χρόνια. Και η εικονογράφηση επίσης έγινε τελείως διαδικτυακά και από απόσταση. Μας έχει στείλει και ένα κλειδιάρι που μπορούμε να τη δούμε και να μας πει. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Αθηνά και την Πολύνη για την πρόσκληση. Το οποίο αυτό στάθηκε μια τεράστια ευκαιρία για μένα. Να ευχαριστώ τον διάμεσο μα, αλλά και την αρχαία. Οι χαρακτήρες, οι πρωταγωνιστές είναι τρία μικρά παιδιά, είναι η Αθηνά, ο Λίμνη και ο Άρη. Τώρα προφανώς, αν το έχετε καταλάβει, η Αθηνά είναι καθημερινή και διαμεσμένη. Εντάξει λοιπόν, στο διάστημα του βιβλίου σου πειράζει. Σου άρεσε. Σου φάνηκε μεγάλο. Όχι. Πόσο καιρό σου πήρε το δίμα? Περίπου μία ώρα πάνω. Σε δυσκόλεψε κάτι? Όχι ιδιαίτερα, επειδή είμαι μέσα στο κάτω και ήταν εξαιρετικά. Δεν καταλάβω. Ναι. Και έγραφα από τη σημασία του και ήταν σαν τα αρθολόγια. Έμαθες κάτι καινούριο? Γενικά έμαθα περισσότερο και από τα σπάτια. Τι ταξίδι? Τι ταξίδι? Ποια σκηνή σου άρεσε? Λοιπόν, μου άρεσε τότε που ο Άρης ήταν στο Πλούτονα βασικά και είχε μια. Και ο Πλούτονας είχε μια καρδιά. Και η Αθηνά έχει άσκηρο μαντικό που έχει την καρδιά και ο Άρης λέει κορίτσια από πεινάω. Δεν πάμε πίσω να πάμε να πάμε τις πατάτες. Συγκάνε τις πατάτες, την παιδιά, τέλεια. Ποιος ήταν ο αγαπημένος σου ήρωας? Ο Άρης. Όχι, γιατί? Επειδή γενικά έχει πολύ τέλειες ατάκες. Είναι αστείος. Α, είναι πιο μάλιστα. Γέλασε δηλαδή? Ναι, πάρα. Δεν υπάρχει παιδί που να μισεί το διάβασμα, αλλά υπάρχουν μόνο παιδιά που δεν έχουν βρει το κατάλληλο βιβλίο. Και γι' αυτό, πιστέψτε με, είναι το ιδανικό βιβλίο για να αγαπήσετε το διάβασμα. Γι' αυτό να το πάρετε όλοι.